Ζούμε σε μια εποχή όπου χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές λόγω της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλους τους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, οι μαθητές αλλά και οι σπουδαστές έτσι ώστε να πετύχουν μια καλή σταδιοδρομία. Η πρόκληση αυτή αλλάζει όλα τα δεδομένα, κυρίως στην εργασία και στην αγορά εργασίας, καθότι χωρίς τις ψηφιακές δεξιότητες είναι, θα έλεγα, αδύνατο κάποιος να σταδιοδρομήσει. Εδώ ανακύπτει ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων, καθώς οι εργαζόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές δεξιότητες και στις νέες τεχνολογίες μένουν πίσω από τις εξελίξεις. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί και όλοι να έχουν πρόσβαση, είτε μαθητές είτε εργαζόμενοι, στις νέες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα για τις επιχειρήσεις είναι μια μεγάλη πρόκληση, κυρίως για τις μικρομεσαίες. Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, πρέπει να προσαρμοστούν ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες. Και εδώ ανακύπτει ένα θέμα του ψηφιακού, όπως λέγεται, γραμματισμού, δηλαδή να κατανοούν και οι επιχειρηματίες, οι μικροί και οι μεσαίοι, αλλά και οι εργαζόμενοι, τις βασικές έννοιες για τις νέες τεχνολογίες. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε σωστά αποφάσεις, να προσαρμοζόμαστε καλύτερα, να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, γιατί ζούμε σε εποχή που τα πάντα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Άρα είναι μια μεγάλη πρόκληση που επηρεάζει τους πάντες και αν θέλουμε να ανταποκριθούμε χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους, συνεχούς προσαρμογή στα νέα δεδομένα, διότι αυτό που αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι αλλαγές δεν γίνονται άπαξ μία φορά και έχουμε τον χρόνο να προσαρμοστούμε, αλλά είναι διαρκής και αυτό απαιτεί και ψυχικά αποθέματα για να προσαρμοστούμε στην αλλαγή. Η πανδημία επιτάχυνε τις εξελίξεις, θεωρείτε? Η πανδημία επιτάχυνε τις εξελίξεις διότι υιοθετήσαμε πιο γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Τώρα βέβαια αναζητείται μια νέα ισορροπία. Αν η εργασία θα γίνεται με φυσική παρουσία ή θα γίνεται εξ αποστάσεως. Και αυτό δεν έχει λυθεί ακόμη το ζήτημα και οι επιχειρήσεις φάνηκε αρχικά να βολεύονται με αυτή την εξέλιξη και να μην χρειάζονται χώρους εργασίας όπως έχουμε συνηθίσει. Απ' την άλλη, οι εργαζόμενοι συνδυάζουν την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική, αλλά τίθεται νέα ζητήματα με συνέπεια ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται με τηλεργασία πιθανόν να μην έχουν την εξέλιξη την επαγγελματική που έχουν οι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία. Άρα δημιουργούνται νέα δεδομένα τα οποία χρειάζεται να ξανασχεδιαστούν, να ξανασκεφτούμε από την αρχή. Πρόσβαση στη γνώση υπάρχει και αν υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες, γιατί κάποιες δεν είναι και φθηνές, χρειάζεται μια επένδυση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα, 500 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για χρηματοδότηση, ώστε να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πρόγραμμα, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και υπάρχει και ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας που διατίθεται για την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Και οπωσδήποτε είναι και το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο βοηθάει και αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ.